παραλαμβάνω, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά και αποδεικνύει ότι ο κ. Κώστας Καραμαλής σήκωσε λευκή πετσέτα έναντι του Πασόκ, όπως λέμε στον αθλητισμό. Τώρα, γιατί το έκανε ο Θεός και η ψυχή του. Να πω ότι είχαν φανεί οι προθέσεις του από την ομιλία του του Σαββάτου, όπου στην κυριολεξία χωρίς σύγχρονες υπερβολής, πάνω από 7 με 8 φορές είπε πόσο είναι διατεθειμένος να βοηθήσει την κυβέρνηση Παπανδρέου και πόσο είναι διατεθειμένος να στηρίξει την κυβέρνηση Παπανδρέου, σε σημείο που όταν στο τέλος είπε βεβαίως θα καταψηφίσουμε αυτή την κυβέρνηση, νόμιζε ότι θα βάλει τα κλάματα από τη στεναχώρια του που καταψήφιζε. Έκανε μία ομιλία, λες και ήταν βουλευτής του Πασόκ. Ομολογώ ότι και εγώ, αλλά σας λέω εν τιμία τα σχόλια που άκουσα έξω και δεκάδες άλλοι συνάδελφοι όλων των πτερήγων, είχαμε μείνει εννοεί με ανοιχτό το στόμα, παρακολουθώντας τον πρώην Πρωθυπουργό σχεδόν να μην υπερασπίζεται καθόλου την κυβέρνησή του και να παραχωρεί πλήρες κοινοβουλευτικό έδαφος εις το έως θες αντίπαλον κόμμα του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Ήταν μια εικόνα που και να μου λέγατε θα τη ζούσα, δεν θα το πίστευα. Είναι προφανές ότι με τη στάση του αυτή ο Κώστας Καραμαλής στο Κοινοβούλιο ευνούχισε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πλέον μετά την ομιλία αυτή του αρχηγού της, έστω και του υποαποχώρηση αρχηγού της, ήταν αδύνατον να αντιτάξει έστω και σχετική αντίσταση κοινοβουλευτική στο Πασόκ, με αποτέλεσμα το ρόλο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο Κοινοβούλιο, και στο λέω με μεγάλη ειλικρινία, χωρίς σύγχρονες υπερβολής, να τον διαδραματίσει ο Γιώργος Καρζαφέρης και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός. Πλην του κυρίου Βαγγέλη Μημαράκη, ο οποίος πράγματι στην ομιλία του προσπάθησε να ανεβάσει τους τόνους και να ανεβάσει το ηθικό των Δημοκρατών, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλοι οι υπόλοιποι ήσαν ζαλισμένοι, ακόμα και υποψήφιοι αρχηγοί, από τη στάση αυτή του Κώστα Καραμαλή, όπου τους είχε όλους εκθέσει ανεπανόρθωτα, στερώντας τους το δικαίωμα να διαδραματίσουν το συνταγματικό τους ρόλο που είναι να κάνουν αντιπολίτευση. Παραλαμβάνω και σας έχω πει και πρώτων εκλογών, βλέπετε ότι δυστυχώς δικαιώνομαι. Αυτό που ζήσαμε δεν ήταν εκλογές. Αυτό που ζήσαμε στις 4 Οκτωβρίου ήταν η παράδοση της εξουσίας. Από τον κύριο Καραμαλή στον κύριο Πανδρέου. Η οικειοθελής παράδοση. Ο άνθρωπος παρέδωσε. Τώρα, το γιατί παρέδωσε είναι κάτι για το οποίο φαντάζομαι, ελπίζω, εύχομαι κάποτε να το εξηγήσει στον ελληνικό λαό επαρκώς. Σημερινή του συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου είπε ότι κερδίσανε σε αξιοπιστία στη Νέα Δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι αχαρακτήριστη. Είναι δήλωση παρομοία με αυτή που έκανε ο κύριος Σουφλιάς την Κυριακή το βράδυ των εκλογών, αν θυμάστε. Δήλωση που εξενέβησε τόσο πολύ τους Δημοκράτες που αναγκάστηκε να παραιτηθεί την άλλη μέρα το πρωί για να μην ζήσουν έκτροπα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σχεδόν αστείο να λέει κάποιος που έχασε με 10 μονάδες και που δεν ξέρουμε πια για πόσο χρόνο θα έχει το Πασόκ την εξουσία, και θα σου πω αμέσως μετά γιατί το λέω αυτό, να λέει ότι μπορεί να χάσαμε την εξουσία, αλλά κερδίσαμε σε αξιοπιστία και στο μέλλον αυτό θα φανεί. Ζήσε, μάη μου, να φας τριβίλη. Γιατί λέω για πόσα χρόνια. Γιατί το Πασόκ δείχνει από τα πρώτα του βήματα, κυρίες και κύριοι, και έρχομαι τώρα στην κυβέρνηση, ότι εμφορείται από την παλαιά καθεστωτική του νοοτροπία. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Παράδειγμα πρώτον. Η ανακοίνωση ότι θα δώσουν πολιτικά δικαιώματα σε όλα τα παιδιά των μεταναστών και σε όσους μετανάστες μένουν 5 χρόνια και πάνω στην Ελλάδα εις τοπικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα πείτε κάποιοι, ναι, αλλά δεν είναι για τις εθνικές εκλογές. Σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά. Όταν λοιπόν με το κακό, όχι με το καλό, θα δοθούν αυτά τα πολιτικά δικαιώματα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και θα έχουμε τις εκλογές στο Δήμο της Αθήνας, που είναι του χρόνου τον Οκτώβριο του 10. Ή θα έχουμε τις εκλογές Θεσσαλονίκη. Και θα βγαίνουν τις δημοσκοπήσεις και θα θέλουν τα κόμματα να πάρουν τις ψήφους αυτών των μεταναστών που θα ψηφίζουν για Δήμαρχο Αθηναίων, που θα ψηφίζουν για Δήμαρχο Πειραιώς, που θα ψηφίζουν για Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ποιο κόμμα νομίζετε από τα δύο μεγάλα θα υποσχεθεί, ελάτε να μας ψηφίσετε εμάς να κερδίσουμε και κοντά είναι και εθνικές εκλογές, να σας δώσουμε δικαίωμα ψήφου και εκεί. Είναι εκ των όνων κάνεθ. Είναι πλέον θέμα χρόνου. Δεν μπορείτε να αποφύγεις. Άρα αυτό που μας λέει το Πασόκ τι είναι, είναι ότι ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια ανασύνθεση του εκλογικού σώματος χωρίς να ρωτήσει τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό δεν το είχε πει προεκλογικά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, αν αυτό συμβεί και με το δεδομένο στις ψήφους των μεταναστών το Πασόκ θα έχει αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά τον εθνικό μέσο όρο το σημερινό, το Πασόκ θα έχει μια ευκαιρία να διαιωνίσει την εξουσία του για πολλές περισσότερες τετραετίες. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί η πρόταση περί αυτού του νέου εκλογικού συστήματος, που δεν έχω σκοπό και χρόνο να σας το εξηγήσω τώρα, αλλά που είναι βέβαιο ότι αν ποτέ ψηφιζόταν, ελπίζω δεν θα ψηφιστεί,
θα οδηγεί την Ελλάδα σε μια δικοματική δικτατορία, γιατί όλα τα μικρά κόμματα θα εξαφανιστούμε. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι δείχνει το ΠΑΣΟΚ, παρά την προσπάθεια των μέσων να πανηγυρίσουν για τον νέο Ιούλιο 4 που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ονομάζεται Γιώργος Παπανδρέου, ότι εν πάση περιπτώσει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαντάζουν. Και πάω και λίγο τώρα, πριν να ετοιμάσει παρακαλώ πολύ το DVD με την ομιλία μου στη Βουλή, θα σας πω αμέσως πώς θα το παίξουμε, με ένα θέμα το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι το έθεσα εγώ πρώτος στη Βουλή των Ελλήνων με την ομιλία μου. Δεν πήγε χαμένη ομιλία, γιατί αναγκάσαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 6.30 με 7 μίλησε, να ανασκευάσει το μεγάλο λάθος του πρωθυπουργού, του κύριου Παπανδρέου, όσο μπόρεσε ο άνθρωπος. Θέμα το οποίο ετώνησε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης στη δευτερολογία του και που βεβαίως ο κύριος Παπανδρέου δεν απήντησε, σιωπηρός δηλαδή απεδέχθη ότι έκανε μεγάλο σφάλμα. Αναφέρομαι στο θέμα το οποίο κυρίως έχει αναδείξει, μάλλον μόνο από όλο το δημοσιογραφικό κόσμο έχει αναδείξει, και κακώς δεν το έχω αναφέρει, αλλά κανένα να το πω, ο Σπύρος Χατζάρας εδώ το Blue Sky, και το, για το οποίο αν θυμάστε είχα κάνει τηλεφωνική παρέμβαση την Παρασκευή το βράδυ στο Blue Sky εδώ και είχα προαναγγείλει ότι θα το έθετε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο Κοινοβούλιο. Ποιο είναι το θέμα? Στις 26 Σεπτεμβρίου κάποιοι Πακιστανοί στη Νίκαια έκανα καταγγελία για άνομο εθνή τους. Δεν λέω εγώ για ποιο θέμα, διότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει και θέλω να λέω μνήμες νεκρών. Έκανα καταγγελία, πάση περιπτώσει, για ένα θέμα. Πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τον κράτησε τη νύχτα της 26ης προς 27η Σεπτεμβρίου στα κρατητήρια. Ανακρινόμενο για την υπόθεση της καταγγελίας εναντίον του. Την άλλη μέρα, οι καταγγέλλοντες απέστειλαν την καταγγελία. Και έτσι ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος. Πήγε ο αδερφός του, τον πήρε από τα αστυνομικά τμήματα, υπέγραψε και ο αδερφός και ο ίδιος ότι είναι όλα εντάξει και έφυγε. 27 Σεπτεμβρίου δηλαδή έμεινε ελεύθερος. 9 Οκτωβρίου ο άνθρωπος απεβίωσε. Αφού απεβίωσε, η κοινότητα των Πακιστανών της Νικαίας μαζί με διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και γνωστούς αγνώστους του αντιεξουσιαστικού χώρου, Indymedia, συγκεκριμένα παρατηρητήριο Ελσίνκη και οι υπολείπους, κατήγγειλαν ότι ο θάνατός του προήλθε από τη βάναυση κακοποίησή του από την ελληνική αστυνομία το βράδυ της 26ης προς την 27η. Μετά από την καταγγελία τους, η καταγγελία έγινε 10 Οκτωβρίου, μετά από την καταγγελία τους έγινε αμέσως νεκροψία από τον δικαστή, ο οποίος έβγαλε το πόρισμα ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε από πνευμονικό ίδρυμα και δεν φέρει ίχνη ούτε κρανοεγκεφαλικών κακώσεων, ούτε άλλων εκδορών. Δεν φεύγουν οι εκδορές και οι μεγάλες μελανιές σε 15 μέρες, που να πιστοποιούν ότι πέθανε λόγω ξυλοδαρμού από την αστυνομία. Η οικογένεια αντέδρασε και διόρισε δικό της τεχνικό σύμβουλο, όπως προβλέπει ο νόμος. Και έγινε και δευτέρα νεκροψία την παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, ο οποίος επίσης βεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ίχνη σωματικής κακοποίησεως και ότι ο θάνατός του προήλθε από πνευμονικό ίδρυμα. Παρά τα αυτά, οι Πακιστανοί της Νικαίας εξακολουθούν να επιμένουν και να καταγγέλνουν την ελληνική αστυνομία ότι αυτή τον σκότωσε. Και μάλιστα λένε ότι του βάζανε ηλεκτρόδια στα γόνατα και κάτι τέτοιο. Κάνε αυτή καταγγελία. Για το θέμα αυτό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. ΕΔΕ, όπως λέγεται, μέσα στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Επαναλαμβάνω, τα πρώτα δείγματα λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέγονται. Και βεβαίως, εάν συνεχιστεί το θέμα, θα υπάρξει δίκη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και θα περιμένουμε να βγάλουμε, να δούμε την ετοιμιγορία. Αυτή είναι η υπόθεση. Ενώ λοιπόν το θέμα αυτό έχει, όπως ακριβώς σας το περιέγραψα, ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός χώρας, στην πρωτολογία του, στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, επί της ζητήσεων των προγραμματικών δηλώσεων, εξέδωσε απόφαση. Και είπε, θα φτιάξουμε ένα κράτος με αξιοπρέπεια, που δεν θα ξυλοκοπούν έως θανάτου οι αστυνομικοί έναν άτυχο Πακιστανό στη φυλακή, όπως έγινε στην Νίκαια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν το άκουσα αυτό, φρίκιασα. Διότι πρέπει να καταλάβετε ότι οι δυτικές δημοκρατίες από την εποχή που ο μεγάλος Αριστοτέλης το καθιέρωσε και ο Μοντεσκέ το επανέφερε, εδράζονται πάνω σε ένα θεμέλιο που ονομάζεται διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία, που είναι ο Πρωθυπουργός, να εκφέρει δικαστικές αποφάσεις, που είναι αρμοδιότητα αποκλειστική της δικαστικής εξουσίας. Και μάλιστα ο Δυτικός Κόμμας έχει προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω και έχει
φτιάξει το λεγόμενο τεκμήριο αθωότητας. Δηλαδή, εάν δεν έχει καταδικαστική απόφαση για κάποιον, όποιες και αν οι κατηγορίες τον βαρύνουν, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις δημόσια. Εξού και τα λεγόμενα αυτά που λέμε στα κανάλια, ο φερόμενος δράση και ο φερόμενος δράση. Το τεκμήριο της αθωότητας. Όλα αυτά που είναι αξιακές και θεμελιώδεις αρχές δικαίου στο δυτικό κόσμο, τις επαραβίασε στην πρώτη ομιλία κιόλας ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου από την αγάπη του για τους Πακιστανούς και τους κουάσις φύσεις μετανάστες. Αυτό δεν ήταν ένα θέμα το οποίο θα μπορούσα εγώ προσωπικά, αλλά και η κοινοβουλευτική μου δουλειά, να το αφήσω να περάσει έτσι. Το έθεσα στην ομιλία μου, όπως θα διευθύνει αμέσως. Αποτέλεσμα. Γιατί δεν πήγε χαμένη η ομιλία. Και ο Σοχοίδης ήρθε στη Βουλή την επόμενη μέρα και ανασκεύασε. Και είπε: το θέμα δεν είναι έτσι και είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Έσωσε ο κ. Σοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός, και μπράβο του, την τιμή της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζεστε να πάνε αυτοί του παρατηρητηρίου με τα πρακτικά από τη Βουλή των Ελλήνων και να λένε έξω στα διεθνή δικαστήρια: να, ακόμα και ο Πρωθυπουργός Ελλάδας το παραδέχεται, το σκότωσε η ελληνική αστυνομία, ξυλοκοπώντας το μέχρι θανάτου.